Θα μείνουμε ακόμη λίγο στο θέμα, καθώς παρέμβαση στο μέσα στα γεγονότα κάνει ο πρώην διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τσιρουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα η διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας είναι στο μικροσκόπιο του κάθε ενός εξημών. Τι σκέφτεστε με όλα αυτά που ακούτε? Κύριε Τσιρουλή, πιστεύω ότι έχοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυπριακή οικονομία, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί αυτή η αντιπαλότητα, αυτή η δημόσια διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και του διοικητή και η πολιτικοποίηση και η κομματικοποίηση του θέματος που έγινε θέμα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με τους μεν να υποστηρίζουν τον διοικητή και τους δε να υπερρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση. Από την άλλη, λέγεται και είναι σωστό ότι η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να είναι μονοσήμαντη. Πρέπει να βρίσκεται κάπου στη μέση. Και δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνείτε με αυτό. Δεν έχει καμία ευθύνη ο διοικητής εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα έγινε 6,5% ενώ παρέλαβε πλεόνασμα ο κύριος Χριστόφιας 3,5%. Δεν έχει ευθύνη ο κύριος Ορφανίδης αν η ανεργία από 3,5% που ήταν όταν ανέλαβε ο κύριος Χριστόφιας έγινε σήμερα 10%. Ναι. Ούτε και αν το χρέος που ήταν 49% έχει γίνει σήμερα 72%. Ούτε ακόμη και όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλεγε ότι δεν χρειάζονται μέτρα. Η οικονομία μας είναι αλόγητη και θα παραμείνει γιατί είναι ατρωτή από τη διεθνή κρίση. Και σήμερα να λέει ότι φταίει το νεοφιλελεύθερο σύστημα για αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έπρεπε να ληφθούν έγκαιρα κάποια μέτρα, δεν ελήφθησαν είτε από απειρία, είτε από έλλειψη γνώσης των πραγματικοτήτων. Εκείνο που μπορεί να ελεγχθεί όμως και από την άλλη είναι ότι δεν μπορεί ο κ. Ορφανίδης να λέει ότι δεν μπορούσε να πάρει μέτρα που να αποτρέψει την έκθεση σε κίνδυνο τις κυπριακές τράπεζες με την αγορά ομολόγων. Άρα είχε εργαλεία στα χέρια του, λέτε. Ασφαλέστατα, το άρθρο 30. Αυτό που περιέγραψα με μία προσθήκη ότι δικαιούται ο διοικητής ακόμη να πάυσει και το Συμβούλιο και τους ανώτατους εκτελεστικούς διευθυντές των τραπεζών εάν δεν ακούσουν ή αν δεν συμμορφωθούν με τις οδηγίες του, οι οποίες πρέπει πάντοτε να τίνουν στο πώς θα διασφαλίσουν τα κεφάλαια των μετόχων και τις καταθέσεις των καταθετών. Συνεπώς, υπάρχει ευθύνη. Μάλιστα. Βέβαια, δεν είναι κακόπιστο, αλλά ας μην αναφέρεται ότι δεν έχει και αυτός καμία απολύτως ευθύνη. Από την άλλη, όμως, γίνεται ένας διάλογος στη δημόσια σφαίρα αυτή την ώρα. Είναι ωφέλιμος. Ο πολίτης οφείλει να ξέρει τι έγινε και πώς φτάσαμε εδώ. Ή νομίζετε ότι τώρα που τα συζητάμε κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία? Ο πολίτης πρέπει να είναι ενήμερος, πρέπει να γνωρίζει τις πραγματικότητες. Όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δυστυχώς μας κάνουν ζημιά. Το ένα είναι ότι διεθνώς δίνεται η εντύπωση ότι η Κύπρος οικονομικά καταραίει και η σημερινή δήλωση του διοικητή ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας. Ασφαλέστατα, έστω και αν είναι η πραγματικότητα. Αυτό το αίσθημα δημιουργείται στο εξωτερικό και είναι επιζήμιο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να χάσει την εμπιστοσύνη του προς την οικονομία και προς το τραπεζικό μας σύστημα. Mm-hmm. Τώρα, επειδή κλείνουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον νέο ένικο στο γραφείο του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εκείνο που πρέπει να ελεγχθεί για τον κύριο Πανίκο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν και προηγουμένως υπάλληλος στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, είναι να διαψεύσει τις φήμες ότι είναι εκλεκτός της κυβέρνησης και συνεπώς θα ρημουλκείται από την κυβέρνηση που τον διόρισε. Από την άλλη όμως και εξαρμοδιότητος οφείλει να διασφαλίσει αυτό που κάναμε όλοι οι προηγούμενοι διοικητές, το ανεξάρτητο της τράπεζας χωρίς να ρημουλκείται ούτε από τη συμπολίτευση ούτε από την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και το τελευταίο θα συμφωνήσω μαζί του ότι πρέπει να δοθεί σημασία στην ανάπτυξη, όπως έχει γράψει σε ένα άρθρο, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί του ότι η Αγγλία με την FSA προσφέρει το καλύτερο σύστημα για υποπτία των τραπεζών. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.